Δόξα σοι ο Θεός μας, δόξα σοι. Βασίλε, φουράνιο παράγοντα. Πνεύμα της αληθείας πάντοχου, παρόν και θα πάντα πληρώ. Θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Θεός. Θε και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Χάρη τη Χριστού τελειώσαμε και την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής και βαδίζουμε στο να προσκυνήσουμε το Τίμιο, το Άγιο Πάσχα του Κυρίου μας. Μας έμεναν ακόμα λίγες ημέρες, τις οποίες να προσέξουμε να εκμεταλλευτούμε, ούτως ώστε να επιτύχουμε, γιατί βλέπεις πεπραμένη υπό την αμαρτία, με εγγυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος ημών, δεν πάβει το παράλογο να μας πολεμεί. Και δεν θα μας επιτρέψει τροποντινά, σύμφωνα με τον πόθο μας, να προσκυνήσουμε αξίως τα πανάγια πάθη του Χριστού μας, υποδεικνύοντας την υποταγή μας στο πανάγιο του θέλημα. Εμείς εδώ ειδικά οι φορείς της μετανοίας πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα ο πρακτικός τρόπος της επιτυχίας αυτού του σκοπού. Βέβαια, ξέρουμε τη σύστασή μας από την αρχή, τι είναι σήμεθα. Ξέρουμε και την αιτία της καταστροφής. Ξέρουμε όμως και την εσπλαχνία του ανακαινιστού και του σωτήρου μας. Και τώρα υποχρεωμένοι όντες στην ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών του να πετύχουμε τις επαγγελίες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή την επιτυχία θα την κάνει βέβαια η ενέργεια της μετανοίας. Γι' αυτό και καθήμεθα εδώ, ειδικά εμείς οι μοναχοί. Όπως πάντοτε σας τονίζω, δεν έγιναμε εμείς μοναχοί με τη δική μας εξυπνάδα ή εκλογή. Ουδής έρχεται πρόσμε, εμείς ο πατήρα μπέμψας με ελκύσει αυτόν. Αυτό να σας γίνεται ένα είδος καθηκοντολογίας και να μην το ξεχνάτε. Αυτός ο οποίος κατεδέχθη εναντίον δισεκατομμυρίων ανθρώπων να προτυπήσει εμάς τα ασθενή και τα εξουδενεμένα και τα μωρά και τα μειόντα και να μας αποκαλύψει το μυστήριο της παναγάπης του και το μέλλον της αιωνιότητος που μας αναμένει. Αυτά λοιπόν είναι ο στόχος μας και γι' αυτό καθήμεθα εδώ μακράν των αιτίων, γιατί με την πτώση, όπως και άλλοτε τονίσαμε, επάθαμε διαστροφή. Το αρχαίο απλούν του κατοικίου ανακαιομίωση καταστράφει με την πτώση. Φύτρωσε το επάρατον συνέστημα. Διασπάστηκε η προσωπικό της, αποκτήσαμε εγγυημένη διάνοια επί τα πορερά εκ νεότητος ημών και τώρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πάλι για να μην χάσουμε την ευκαιρία. Εμείς όμως περισσότερο ακόμα ένα στόχο έχουμε επωφελεί. Έχοντας τα παραδείγματα των προγόνων μας, των πατέρων μας,
των Αξιών Πατέρων, αυτών που αγάπησαν τον Χριστό μέσω του δρόμου τούτου μου, που κάλεσε και εμάς η Θεία Χάριση. Ενθυμούμενοι τους βίους και τις παραγγελίες τους, είναι για μας ένας πολύ επικερδής και επωφελής στόχος. Ήσαν και αυτοί άνθρωποι, σαν και εμάς, πεπραμένοι υπό την αμαρτία, έχοντας τα μεταπτωτικά παράσιτα της φθοράς, όμως δεν αντιλίασαν. Δεν αντιλίασαν μπροστά στο καθήκον της περιεκτικής φιλοπονίας της άρσεως του Τιμίου Σταυρού, για να αντιγράψουμε το πρότυπο. Βρίσκομαι ότι η αιτία της καταστροφής ήταν η φιλιδονία, η φιλαυτία και ο εγωισμός. Αυτά τα ανέτρεψαν ο Κύριος μας δια της παναγάπης Του, δια της παρουσίας Του, και μας έδωσε παραδείγματα όχι μόνο διδακτικά αλλά και έμπρακτα. Γενόμενος αυτός ο ίδιος υποτακτικός, υπήκοος, και ξεκινώντας από το βάθρο της ταπεινοφροσύνης και της φιλοπονίας, επέτυχε τον σκοπό για τον οποίο εσαρκώθη για μας, όχι για τον εαυτό του. Και έκτοτε από τότε μέχρι τώρα δισεκατομμύρια ήρωες τον αντέγραψαν μαθηματικά και πέτυχαν τον στόχο και τον σκοπό. Και αυτός είναι ο αγιασμός. Μετά την πτώση χάσαμε την θεοειδία της κατασκευής μας και παρασυνευλήθημεν της κτίνεση της ανοήτης. Και τώρα επιβάλλεται να επιστρέψουμε κατά την προσταγή και το παράδειγμα του Κυρίου μας εις το αρχαίο να πλούν, να αποκτήσουμε την θεοειδία μας, τον αγιασμό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Γι' αυτό κατασκευάστη. Και παρόλο ότι εμείς δεν μείναμε πιστοί και προδώσαμε την Θεία Παναγάπη, ναι μεν τρόπον τηλά μας εξόρισαν από τον παράδεισο, αλλά δεν μας αφήρεσε την ελευθερία της προσωπικότητός μας, ούτως ώστε να κατανοήσουμε το σκοπό της δημιουργίας, το σκοπό της πτώσεως και το καθήκον της επιστροφής. Ο εμή διακονών, εμή ακολουθήτω. Και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο αμός έστε. Και αυτός ο διάκονος τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Εμείς είμεθα λοιπόν. Το κέντρο όμως που μας απασχολεί και το τέρμα του σκοπού μας είναι πώς και πότε να γίνουμε καθαρή την καρδία. Διότι μόνο τότε θα δούμε τον Θεό και θα τον κληρονομήσουμε. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου και σελεύσετα. Ψυχή αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται. Γι' αυτό λοιπόν με τον πρακτικό τρόπο της μετανοίας συνεργούσε στις Θείας Χάριτος και της ημετέρας θελήσεως και επιμονής το επιτυχάνομαι. Πανσέρουργος παντοδύναμος Θεία Χάρης που συνέστησε τα σύμπαντα και τα συγκρατεί. Αυτή είναι μαζί μας υποστατικά. Σέβεται όμως την ελευθερία της προσωπικότητός μας. Πρέπει να αποδείξουμε πρακτικά ότι αποστρεφόμεθα τα ιδιώματα της διαστροφής του παλαιού ανθρώπου και επιθυμούμε την επιστροφή μας στο αρχαίο απλούν, στο να βρούμε το καθομοίωση αφού το κατοικόνα δεν το εστερήθημε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος, ο πρακτικός τρόπος της μετανοίας. Το ξεκίνημα μας ήταν από το Θεό, δηλαδή η πιο σωστή να πούμε τοποθέτηση. Επειδή μετά την πτώση, όπως είπα, γίναμε θύματα της επιρροής, έχουμε μεγάλη επίδραση πάνω μας στο περιβάλλον. Τα αίτια. Για να μας απαλλάξει ο γλυκίσμαϊτήτος μας Χριστός, ο Σωτήρας μας, μάλλον ο Πατέρας μας,
να μας απολλάξει από την φορά και την προδοσία των αιτίων, μας εδέχθη μέσω της αποταγής. Βλέπεις, μας έπεισε, καταλάβαμε το νόημα, διότι το έκαμε και αυτός. Έγινε υπήκοος. Σε ποιον να υποταχθεί αυτός, διότι τα πάντα γέρετο. Αυτός που τη θρακή περικρατεί το σύμπαν. Σε ποιον χρειαζόταν, και του χρειαζόταν αυτού η υπαγωγή. Αλλά έπρεπε να δείξει σε μας πρακτικά την πατρική του ιδιότητα. Και δεν μας έκαμε προστακτικά εντολές, αλλά τες εφήρμοσε πρακτικά και μας αποκαλεί από μίμηση. Τώρα λοιπόν και εμείς με βάση την υποταγή και την υπακοή, εφόσον είμαστε ελεύθεροι από κάθε επίδραση αιτίου ή αιτιατού, τότε οφείλουμε στην προσοχή, την εσωστρέφεια. Όλα τα αίτια προέρχονται από τον νου. Εάν ο νους τότε στην προσβολή του όφεως έγινε, στεκόταν στην θέση του και κρατούσε την προσοχή, δεν θα δεχόταν την κακή συμβουλή, αφού είχε εντολή από τον Θεό και Πατέρα να μην κάνει αυτό το πράγμα. Δεν προσέξε ο νους στην θέση του. Εδέχθηκε την παράβαση και έγινε η καταστροφή. Αυτή λοιπόν είναι η συνέχεια και σήμερα. Ο νους είναι η αιτία λοιπόν όλων των περί ημάς, των εντός, των εκτός και των πέριξ. Τώρα λοιπόν, με βάση την μετάνοια που δεχθήκαμε την εσπλαχνία του Χριστού μας, ότι μας αποδέχεται αν επιστρέψουμε, ξεκινούμε λοιπόν τώρα δια της εσωστρεφίας να φέρουμε τον νου στην βάση του, να ελέγχει τα νοήματα και τις προσβολές οποιοδήποτε και αν προέρχονται. Και μόνο έτσι θα επιτύχουμε. Γι' αυτό, όπως είπαμε, την αποταγή μας που είμαστε εδώ, δεν έχουμε πρόφαση αποτυχίας ούτε αραθυμίας. Μέσα στην κοινωνία αμένομε που υπάρχουν οι υπόλοιποι χριστιανοί, έχουν πολλά αίτια που τους εμποδίζουν και τους παρασέρνουν. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα αίτιο τέτοιο για τις αποταγής. Η απλή βιολογική μας υπόσταση είναι οργανωμένη από την αδελφότητα. Και επομένως τίποτε άλλο δεν μας χρειάζεται. Μόνο η εσωστρέφεια, να ελέγχουμε τον νου, να μην καταδεχθεί και υποχωρήσει στην πρόκληση του παραλόγου. Το εντονόημα. Κάθε τι που δεν είναι θεία εντολή, θείο θέλημα, είναι παράλογο. Και από εκεί αρχίζει η κατιούσα και η καταστροφή. Ο Χριστός μας λοιπόν, αφού εφήρμοσε τις εντολές, μετά μας δίδαξε ότι αν θέλετε να είστε μαζί μου και να αποδείξετε ότι με αγαπάτε και με υπακούετε, θα το δείξετε δια της στηρίσεως των εντολών μου. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, μόνον αυτός εστίνω αγαπώμαι. Κατά αυτόν τον τρόπο αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Και εγώ και ο πατήρ λευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομαι. Βλέπετε των πρακτικών τρόπων πόσο είναι σαφής απόδειξη στα εκατομμύρια των πατέρων μας. Αυτούς που τους κάναμε τώρα εικόνας και ασπαζόμεθα τη μορφή τους και τους παρακαλούμε και θα ματουργούν με την πατρική τους στοργή και με την πρεσβεία τους εις τον Θεό, μας βοηθούν και μας συμπαρίστανται. Αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ακριβώς έγιναν οι τηρητές των θείων εντολών και πέτυχαν αυτό το θρίαμβο. Ούτως ώστε τώρα δεν υπάρχει για μας ούτε η ελαχίστη πρόφαση ότι κάτι μας μποδίζει. Και να μας μποδίζει είναι η κακή τοποθέτηση. Γεννόμεθα δεκτική την ενέργεια του παραλόγου. Τι δουλειά έχουμε εμείς εφόσον βαδίζουμε διαπίστεως? Όχι το ανθρωπίωδος αυτού. Αυτό το Θεό με λυπηρεί μόνο. Βαδίζοντες διαπίστεως, όχι της δογματικής πίστεως,
την οποία κρατούμε να συζητηθεί. Αλλά της πίστεως της θεωρίας, της πίστεως της προνοίας, της πίστεως που διοικεί ο Θεός τα πάντα. Και χωρίς αυτόν ούτε τρίχα από την κεφαλή μας δεν θα πέσει, αν δεν επιτρέψει αυτός. Κρατούντας λοιπόν εμείς αυτό το αμυντικό πανίσχυρο όπλο, ό,τι οντολογικά, υποστατικά παραμένει μαζί μας ως κουροτρόφος και προστάτης και κυβερνήτης και προνοητής, καμία πρόφαση δεν ισχύει να μας αποπλανέσει, να ανοίξουμε την πόρτα του συναστήματος όταν το παράλογο εισδύει και σκορπάει τον νου από το καθήκον. Γι' αυτό παρακαλώ και πάρει την αγάπη σας εις των πρακτικών τρόπων της μετανοίας, που γι' αυτό είμαι θα εδώ, μας έφερε η Θεία Χάρις. Ο Κύριος ξεκίνησε από την υπακοή, από την υποταγή. Η υπακοή είναι το πρώτο βάρθρο, διότι εκείνος που υπακούει ασφαλώς στο Θείο θέλημα δεν επιτρέπει μέσα του να λειτουργήσει το παράλογο, να λειτουργήσει μέσα του το συναίσθημα. Δεν του χρειάζεται. Τα έχει όλα λελειμμένα δια της πίστεως προς τον προνοητή και πατέρα μας. Αυτό με λυπηρεί ημών. Και μας λέει και τρίχες της κεφαλής ημών, πάση ρυθμιμένα εσύ. Και χωρίς εμού ουδήν αστεπίην ουδέν. Κρατούντας λοιπόν αυτή τη βάση και την βεβαιότητα, δεν θα φοβηθούμε τώρα τίποτε. Από όλες τις καταπιέσεις του διαλόγου, του παραλόγου, που βέβαια σαν αμαρτωλή, πεπραμένη υπό την αμαρτία όπως λέει ο Παύλος, έχουμε μέσα μας συνεχώς επιδράσεις. Επιδράσεις πρώτον από τα δικά μας πάθη, από τις δικές μας κακές συνήθειες και έξεις και από αυτό το περιβάλλον μας. Όλα τούτα και μαζί με τον διάβολο, τον όλεθρο της απολίας που δεν νιστάζει ούτε δεν κοπάζει ποτέ, αλλά θέλει με λύσα να μας χωρίσει από το Θεό. Όλα τούτα λοιπόν είναι εκείνα τα οποία είναι η γραμμή της πάλης μας. Τώρα έχοντας επίγνωση ποια είναι η αποστολή μας, ποιος είναι ο προορισμός μας, ποιος είναι ο πατέρας μας και ο κυβερνήτης μας, δεν θα επιτρέψουμε να εισβάλλει μέσα μας ουδέποτε η ελαχίστη μορφή του παραλόγου. Δεν μας χρειάζεται τίποτε. Δεν προβάλλουμε την κατάρα του γιατί, του εάν και του μήπως. Για τις πίστεως αυτά τα εξουδόντουμε. Αυτό με λυπηρεί ημών, ουχή του ανθρώπου ιόδος αυτού. Με αυτήν λοιπόν την πίστη κρατούμε τώρα ως απόλυτο εργαλείο μας την εσωστρέφεια. Κάνοντας υπακοή, κοβώντας το θέλημά μας, κλείνουμε την πόρτα της εισόδου του παραλόγου. Δεν θέλουμε τίποτε. Υπακούμε. Επομένως δεν μπορεί να κινηθεί το συναίσθημα. Διότι δεν έχει επιλογή. Δεν έχει προτίμηση. Δεν έχει θέληση. Είναι υπήκοος, όπως έγινε και ο αρχηγός μας. Χωρίς να του χρειάζεται έγινε υπήκοος στον πατέρα. Το θέμα της υπακοής δεν το πήραμε κατ' εντολή. Το πήραμε κατά παράδειγμα του αρχηγού μας, του σωτήρα μας. Εάν λοιπόν ο μοναχός μένει πραγματικά υποτακτικός και ουδέποτε προτιμά το θέλημά του, τότε είναι η μεγαλύτερη ευχέρεια να προχωρήσει. Διότι αποκλείω, όπως είπα, το συνέστημα. Όταν λοιπόν το συνέστημα δεν υπάρχει, διότι όταν φυτρώσει το συνέστημα θα αρχίσει η φιλαρέσκεια, η αυταρέσκεια, η προτίμηση, όπου θα φυτρώσει η φιλαυτία και η φιλιδονία και όλα τα λοιπά του παραλόγου. Εμείς λοιπόν με την προσοχή για τη διακοπή του θελήματός μας κλείνουμε την πόρτα της εισόδου του παραλόγου. Τότε, αφού κρατήσουμε την εκοπή του θελήματος μας,
τότε γυρίζουμε το νου μας προς τον Χριστό μας και παρακολουθούμε με προσοχή την ακρίβεια της στηρίσεως των αντολών του. Όσες καταφρονήσει μία αντολή αυτού των ελαχίστων, ελάχιστος κριθήσεται. Επομένως, όλες οι αντολές προερχόμενες από τον ίδιο τον πλάστη μας και τον σωτήρα μας, όχι ως προστακτικά στοιχεία, αλλά ως εργαλεία απομιμήσεως μας. Δεν έχουμε καμία πρόφαση εδώ. Λοιπόν, κρατούντας την υπακοή με αυτόν τον τρόπο, κλείνουμε την πόρτα της εισόδου του παραλόγου. Και τότε ξυπράει μέσα μας η αίσθηση του σκοπού μας. Γιατί είμαστε εδώ? Ξέρουμε ποιος μας έφερε. Δεν είμαστε πεταμένοι μέσα στον δρόμο και δεν είχαμε που να πάμε και ήρθαμε. Όχι. Μας τράβηξε δύο χείρος. Αυτός διού τα πάντα αγένετο. Και απόδειξης οι προγενέστεροι, προηγούμενοι μας πατέρες, που μας είναι η μόνη παρηγοριά και η απομίμηση. Ποιος τώρα που είναι αποφασιστεί ότι είναι δύσκολος ο μοναστικός δρόμος, το μοναστικό πρόγραμμα και το τυπικό, όταν εδώ εκατομμύρια εκατομμυρίων το εφήρμοσαν με μαθηματική ακρίβεια και πέτυχαν τον αγιασμό και την θέωση. Κρατούντες την υπακοή με ακρίβεια, κόβοντες το θέλημά μας, θα ξυπνήσει μέσα μας ο πόθος της προσευχής, της επικλήσεως του σωτήρων μας, διότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε τίποτε. Όταν ξυπνήσει η προσευχή και θερμάνει μέσα μας, τότε η προσευχή θα μας δημιουργήσει μέσα μας θέρμην και ζήλων. Οπότε είναι σαν οι κινητήριες δυνάμεις. Θα ξυπνήσει μέσα μας η Θεία Χάρις, τις δυνάμεις της ψυχής, τις δυνάμεις της λογικότητός μας, και τότε η Θεία Χάρις βρίσκοντας αιτίαν και αφορμήν ότι εκ προθέσεως μας τώρα μετανοούμεν και αρνούμεθα το παράλογο, τότε αυτό ζητάει η Θεία Χάρις ως ομολογία. Η αιτία της παρουσίας μας εντάφτα στον χώρο της εξορίας, στη κοιλάδα του κλαθμόνος που βρίσκομεθα, αυτό το νόημα έχει, αδελφοί μου. Επειδή η αιτία της πτώσεως και της καταστροφής όχι ημών, αλλά και της υπόλοιπης κτήσεως, η φθορά εις τη κτήση, ο θάνατος τον προκάλεσε η πτώση του ανθρώπου, δεν υπήρχε στα θεία σχέδια αυτά. Θέλει τον μέσα στην θεία βουλή και θέληση. Το προκάλεσε η δική μας βλακεία. Τώρα λοιπόν, με την παρουσία μας εντεύθα, αρχίζει η δοκιμασία τώρα. Πήραμε πρώτα εντολές, οι πρωτόπλαστοι. Πήραν εντολές από τον Θεό και τις παρέβησαν τις εντολές. Πρόδωσαν, αρνήθηκαν και έγινε η καταστροφή. Ύστερα ο Χριστός μας επλήρωσε το χρέος δια του αίματος του της δικής μας ενοχής και μας δημιούργησε εντολές τώρα πάλι για να ξέρουμε ότι είμαι θα αιτιατά εξαρτώμενα από τον Θεό την ζωή και χωρίς αυτό είναι αδύνατο να υπάρχουμε. Και όπως είπα και πρωτήτερα, τα αφήρμοσε ο ίδιος. Άρα λοιπόν η παρουσία μας αντάφθα εδώ είναι καθαρός ομολογιακή. Η ποικιλόμορφη μορφή, να πω, του παραλόγου και η λύσσα του διαβόλου δεν θα πάρξουν μέσα στο νου και στη σκέψη να προβάλλουν συνεχώς αφορμές αρνήσεως από το Θείο θέλημα. Και εμείς μη δεχόμενοι αυτές τις προσβολές και ανθιστάμενοι ακριβώς προκολούμε την ομολογία την οποία πρώτα αρνήθηκε. Αυτή την ομολογία ζητά από μας η Θεία Χάρις που είναι μαζί μας. Η Θεία Χάρις είναι μαζί μας οντολογικά, υποστατικά. Την πήραμε από το βάπτισμα. Μένει μαζί μας, αλλά δεν κινείται άνευ της ελευθερίας της προσωπικότητας. Αν δεν θελήσουμε εμείς να αποδείξουμε πρακτικά ότι αγαπούμε εξ ολοκλήρου τον Θεό και μόνο
και θέλει σώμεθα το διάβολον και θα περί αυτών, τότε κινείται η Θεία Χάρις. Και τότε αυτή καταστρέφει τον παλαιόν άνθρωπο και χτίζει μέσα μας τον κενόν. Τον απαθεί και μας δίδει αναισθήσει πλέον την μορφή της θεοειδίας μας για το σκοπό που κατασκευάστημα και αναπλάστημα από τον Χριστό μας. Γι' αυτό και πάλι παρακαλώ την αγάπη σας, αδελφοί μου και πατέρας. Προσέξτε πολύ. Μη σπαταλάτε άσκοπα τον χρόνο. Κρατάτε με ακρίβεια το πρόγραμμα. Η ακρίβεια της στηρίσεως του προγραμματισμού δεν επιτρέπει την έννοια του παραλόγου να πλησιάσει. Διότι όντες μέσα στο δεσμό της καθηκοντολογίας, της στηρίσεως του προγράμματος μας, που πλησιάζει το λες, δεν μπορεί να πλησιάσει ούτε ο διάβολος, ούτε το παράλογο να μας παρασύρει. Τότε λειτουργεί μέσα μας η θέρμη και ο ζήλος υψηλότερα και μας δίδει δύναμη, ούτως ώστε να μην αισθανόμεθα κόπωση και προσπάθεια συντήρηση των εντονών, αλλά μάλλον ζήλο και αγάπη. Αυτός ο ζήλος και η θέρμη προέρχεται από την ακρίβεια της συνειδήσεως, την οποία γεννάει η υπακοή και η εκοπή του θελήματος. Λοιπόν, όπως και πάλι είπα, προσέχετε πολύ από το ζήτημα του προγράμματός μας. Μην γίνεστε ποτέ παραβιαστέοι του προγράμματος. Και αν κάποτε συμβεί σε λάθος, θα το διορθώνετε αμέσως με τη μετάνοια. Διότι εάν παραβιάζετε το πρόγραμμα, τότε είναι αδύνατο να σταθούμε. Τότε έχει θέση η έννοια του παραλόγου. Και οι εντολές που μας έδωσε ο Χριστός μας, όπως πάντοτε σας ερμήνευσα. Γι' αυτό να μην φαίνεται αυτό βάρος, και το λέω και στους αδελφούς μας τους κοινωνικούς. Αν και βρίσκονται μέσα στα αίτια της κοινωνίας, πάλι οι εντολές δεν είναι βαριές. Διότι η εντολή αυτού βαρύ εούκεση. Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο που ελαφρώνεστε, λέει. Και μια επανάληψη και πάλι της ερμηνείας των εντολών. Για να γίνουμε και πάλι σαφέστεροι. Τι περιέχουν οι εντολές που μας προκαλούν τη δυσκολία και το ακατέρθωτο? Μήπως απαιτεί ο Θεός θεία των εντολών του να του δώσουμε κάτι και δεν μπορούμε να το βρούμε, να του το προσφέρουμε? Απλούστατα οι εντολές δεν είναι του Θεού. Οι εντολές είναι η κούρα της αποθεραπείας, η πατρική του στοργή και κυδαιμονία. Γνωρίζουσα τη δική μας καταστροφή και τον τρόπο της ιάσεως και της θεραπείας μας, μας έδωσε τις εντολές. Όλες οι εντολές μαζί λοιπόν έναν έχουν νόημα. Να μας πείσουν να αρνηθούμε την παλιανθρωπιά. Τι άλλο είναι οι εντολές? Να μην είμαι θα ψεύτες, κλέφτες, συγκοφάντες, εγωιστές, παράλογοι, αντίθικοι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά οι εντολές διατάζουν να τα αρνηθούμε. Διότι αν τα κρατούμε αυτά, πού είναι το κατοικόνα και ομοίωση? Εργαζόμενοι σε αυτά, πλέον η προσωπικότητα μας διαλύθη και έχουμε μόνο μορφή ανθρωπίνη, όχι ουσία. Διαλύθη το πρόσωπο. Και γίναμε τότε ομοιώθημε στην αισή της ανοήτης. Ο άνθρωπος, αδερφοί μου, είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι κυριότης, είναι αυθεντία, είναι εξουσία, είναι δεσποτεία. Και σε αυτό το πρόσωπο κάθεται το κατοικόνα και ομοίωση. Και σε αυτό το πρόσωπο είναι έδρα του νόους. Εάν ο άνθρωπος κρατήσει τις εντολές και κατανοήσει τη σημασία της προσωπικότητός του, τότε είναι προσωπτικός. Όταν ο άνθρωπος όμως υπόκειται στον νόμο της διαστροφής, αυτός δεν είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωπόμορφο τι, ή μάλλον τέρας. Πώς μπορεί κανείς να είναι άνθρωπος,
να έχει πρόσωπο, να είναι εκατομοίωση του Θεού και του πλάσου. Όταν είναι διεφθαρμένος, και ακούστε το παράδειγμα, από μέσα στη διαστροφή, ποιος κέρδισε ποτέ τίποτε? Και αποτείναμε τρόπο δράκι στους αδελφούς μας, τους κοινωνικούς. Τι κέρδισαν μέχρι τώρα που παλέουν και απογνώσκονται και αποθαρρύνονται και κουράζονται και στον καθημερινό τους βίων? Τι πήραν, τι πέτυχαν? Απλούστατα τη διατροφή τους, την ενδυμασία τους και ένα δωμάτιο να κοιμηθούν. Όλα τα άλλα είναι το βάθος και το πλάτος του παραλίγου, του παραλόγου. Αυτά λοιπόν οι εντολές μας διδάσκουν να αρνηθούμε, εφόσον είναι παράλογα και παραφύση, και πολύ εύκολα να τα πετάξουμε, έχοντες συνεργό μαζί μας και την ενέργεια της Θείας Χάριτος. Λοιπόν, επί των σκοπών του προκειμένου, και πάλι αδερφοί μου επανέρχομαι, με την ακρίβεια της υποταγής και της υπακούγης και της εκκοπής του θελήματος, με την τήρηση του προγραμματός μας και με την μεταξύ μας ενότητα και συμπάθεια και αγάπη, τότε προκαλούμε την Θεία Χάρη η συνεργασία μαζί μας, και τότε αυτή θα αρχίσει να μας δείχνει σε αίσθηση μέσα μας ότι είναι κατ' ενέργεια τώρα μαζί μας και θα μας δώσει την αίσθηση της Αναστάσεως απεντεύθεν. Εμείς οι μοναχοί δεν αποδεχόμεθα τη σωτηρία μας μόνο δια της απλής πίστος ότι πιστεύουμε ότι θα σωθούμε. Ναι, δεν το αρνούμεθα, αλλά δεν δεχόμεθα σε αυτό. Εμείς θέλουμε να απεντεύθεν από εδώ, τώρα που ζούμε, με απόδειξη πρακτική της ενεργίας μέσα μας, της θεοειδίας. Ναι, βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός μας. Εάν αυτό δεν το πετύχαμε, χάσαμε τον νόμο, χάσαμε τον σκοπό μας. Θα μας μείνουν μόνο τα σχήματα. Μα τα σχήματα τι είναι? Μερικά σχήματα σαν τύπους κάνουμε στο πρόγραμμά μας. Αλλά αυτά τα κάνουμε για ποιο σκοπό? Για να μας ξυπνήσουν το ζήλο και την θέρμη και την προθυμία, ούτως ώστε να ενεργήσουμε πρακτικά την ακρίβεια του Θείου Θελήματος, και έτσι τότε η Θεία Χάρις, παίρνοντας αυτή την ομολογία ως αφορμή, αυτή θα χτίσει μέσα μας τον κενό των κατάχριστων άνθρωπων και θα μας δώσει να γευθούμε την θεοειδία εν αισθήσει. Αυτά και άλλοτε σας είπα, ότι όχι το καιρό εκείνο, αλλά τώρα μαζί μας, αυτοί που μας φόρεσαν τα ράσα, αυτοί που μας έκαναν μοναχούς, αυτοί που μας έδειξαν τον δρόμο, αυτοί ήταν φορείς του αγιασμού και της θεοειδίας. Και τους βλέπαμε και τους ακούαμε. Για να μην πούμε καλά το καιρό εκείνο, πλησιάζαμε τον γέροντα να του πούμε τις σκέψεις μας και τις απορίες μας. Ξεχνούσαμε, είναι ντρεπόμεθα. Αυτός μας σας έλεγε με λεπτομέρεια που εμείς είχαμε ξεχάσει, και μας έλεγε και τις αιτίες που τα προκάλεσαν αυτά. Να, αυτό δεν είναι η αίσθηση, η έμπρακτος αίσθηση του αγιασμού και της θεοειδίας? Όταν μας προφήτεψαν, ο γέροντας με προφήτεψε πριν 56 χρόνια τη ζωή μου όλη, από τότε μέχρι τώρα, μέχρι αυτή την ώρα που είμαι, που τα είπε από τότε. Δεν είναι αυτή η έμπρακτος θεοειδία? Αυτήν διεκδικούμε, αυτήν θέλουμε και εμείς οι μοναχοί, και αν δεν την πετύχουμε είναι κίνδυνος και αμφίβολος η σωτηρία. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας ή ο Θεός με θυμών, τότε τι καθημών? Ή Θεός ο δικαιών, τι ο κατακρίνων? Λοιπόν, με τον προγραμματισμό μας ακριβώς που είναι η πατερική μας παράδοση, με την εκκοπή του θέληματός μας, με την προσευχή, με την μεταξύ μας ανεκτικότητα και αλληλεγγύη και αγάπη, έτσι λοιπόν θα προκαλέσουμε την Θεία Χάρη, ότι ομολογούμε πλέον αυτά που αρνηθήκαμε, και θα αρχίσει αυτή
την ανάπλασή μας. Πολλάκις τα είπα αυτά και ίσως καμιά φορά να φανώ και υπερβολικός για τις επαναλήψεις. Αλλά επειδή το καθήκον μας είναι αυτό, δεν μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο εμάς. Τα ακούσουμε ή να μάθουμε. Για μας δεν υπάρχει τίποτε. Υπάρχουμε εμείς μεταγούντες και αγωνιζόμενοι και ο ουράριος μας πατέρας που μας αναμένει. Ιδού υπάγω ή να ετοιμάσω ημί τόπον και πάλι να ελέψουμε ή να παραλείψουμε εμάς ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Κρατούνται λοιπόν αυτά ως ενέχειρα και με τα παραδείγματα των συγχρόνων μας Αγίων. Ο αδελφός μας ο Εφραίμ που έφυγε πριν 5 χρόνια που κοντά μας έφυγε. Αυτός είχε κερδίσει όταν 15 χρόνια δεν είχε έρθει που είχε έρθει στον Άθωνα και κέρδισε διόραση και προόραση και προφητεία. Τα λέω τούτα για να μην προφασίσετε κανείς ότι είναι δύσκολες οι ημέρες μας και εμείς δεν μπορούμε και το καιρό εκείνο ήταν και σήμερα δεν είναι. Όχι αδελφοί μου, τι είναι τερατώδης παρερμηνία και πλάνη. Ο Θεός ο ίδιος είναι πάντοτε. Εάν η θέληση του ανθρώπου σαφή στην σωστή της βάση, με ένα και νόημα, με ένα και το κύριο νόημα της στηρίσεως των εντολών. Εκείνος εστίνω αγαπώ με, ο έχοντας αντωράς μου και τηρών αυτάς. Λοιπόν, σε αυτόν τον προκείμενο αγώνα και πάλι προκαλώ την αγάπη σας αδελφοί μου, ούτως ώστε να δικαιώσουμε, να ευαρεστήσουμε την παραγάπη του Χριστού μας που μας διάλεξε εμάς τα ευτελή και τα ουτιδανά και τα μωρά και τα ασθενή και μας έδωσε μέσα μας όλη αυτή την επαγγελία της υιοθεσίας. Έτσι παρακαλώ την αγάπη σας, τις υπέλοιπες αυτές τις λίγες ημέρες που μείναν ακόμα μέσα στη μεγάλη Τεσσαραγωστή, παρακαλώ περισσότερη προσοχή, περισσότερη εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια, ελέγχετε τον νου, μην αργολογείτε μέσα με τις σκέψεις. Δεν θα πάψουν οι πονηρές σκέψεις να περιστρέφονται στον νου. Διότι ο νους είναι ακίνητος, δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ. Λοιπόν, άμα δεν βρει κάτι που να τον προκαλέσει ως αιτιατόν, πράθει ο ίδιος από το παρελθόν φαντασίες εικόνας, αλλά και μόνος του, από διάστηση της φυσικής του οντότητος, πράθει συνεχώς εικόνες και φαντασίες. Λοιπόν, πρέπει αυτόν τον νου να το βάλουμε υπό έλεγχο και έτσι δεν θα μπορέσει το παράλογο να κυριεύσει μέσα μας και η Θεία Χάρη θα μας χαρίσει την Επαγγελία του Χριστίου μας και να προσκυνήσουμε με χαρά την Ανάστασή Του. Αμήν. Thank you.